Και παράλληλες εκδηλώσεις εδώ μέσα στον πεζόδρομο, τα παιδιά της Κασάνδρας θα δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους σε μια πάρα πολύ όμορφη τεχνική. Είμαστε στην Καλυθέα της Χαλκιδικής, σε μια καταπληκτική περιοχή με τρομερά φιλόξενους ανθρώπους. Θα ξεκινήσει σήμερα ο αγώνας αντοχής των εφήβων και των νεανίδων. Οι έφηβοι θα κάνουν το γύρο του ποδιού και δύο λαπ επιπλέον για να συμπληρώσουν 120 χιλιόμετρα. Οι νεανίδες θα κάνουν τον πλήρη γύρο του ποδιού στα 76 χιλιόμετρα. Θέλουμε να ευχηθούμε στους αθλητές καλή επιτυχία. Η ασφάλεια μαζί με τη βοήθεια της αστυνομίας είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πώς βλέπετε αυτή την κινητοποίηση της οργάνωσης, η οποία είναι σε άλλα πρότυπα? Καλύτερα δεν θα μπορούσε να γίνει, πιστεύω. Έχει κινητοποιηθεί όλη η τοπική κοινωνία. Η αστυνομία είναι προφανώς με φανταστική δύναμη. Δεν έχουμε δει παρόμοια σε αντίστοιχο αγώνα. Τους ευχαριστούμε όλους. Δώσουμε την εκκίνηση εν κινήσει. Δεν θα σταματήσετε ξανά εδώ. Θα κάνετε έναν κυρίως κύκλο. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές έκανες επίθεση, ναι. Πολλά τα ανοίγματα. Κουβάλισες και το δεύτερο γκρουπ σε κάποια φάση, ναι. Τους κουβαλούσες από πίσω, αλλά δεν αντέξανε. Έτσι, εκεί λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά εντάξει, το κράτησα, οπότε εντάξει, καλά ήταν. Τα παιδιά που αγωνιστήκαν μέσα από την ψυχή τους ήταν πολύ καλά προετοιμασμένα και έφυγα από τη θέση που διεκδικούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ ίσως και την διοργάνωση που είναι πάρα πολύ καλή. Προγραμματισμός σε κίνηση, ο κόσμος ενθουσιώδης στον δρόμο, χειροκροτούσε τα παιδιά και είναι ό,τι καλύτερο για τους αθλητές για να φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Αθλήτρια Ελλάδος για το 2022, Λιδία Μούτσιο από τη Ρόδο, από το Ροζίλιο. Και φανέλα της Ελλήτριας, τη συνέχεια. Οι δύο πρώην δεξιά αριστερά για τις φωτογραφίες στη συνέχεια. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, Μιχαήλ Σαββάκης από το Ροδίλιο Ρόδου. Χρυσό μετάλλιο και την πανέλα του πανεπιστημίου που συνοδεύει με